Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Αναπέρασης Ανθρωπού. Είναι Δευτέρα 20 Νοεμβρίου του 2023. Σε 41 μέρες από σήμερα τελειώνει αυτή η χρονιά και πάμε για το 2024, το οποίο θα είναι DP, Feasting, ό,τι θέλετε τα πάντα όλα. Και ξεκινάμε σε περίπου 14 μέρες από σήμερα την Διαβλοβδομάδα με το Αλμανάκ, το οποίο θα το κάτσετε, θα υπάρχει κρατημένο και θα τσεκάρετε να δείτε αν γίνουν ή δεν γίνουν αυτά το 2024. Ένα άτυπο παιχνίδι μεταξύ μας, το οποίο σκοπό δεν έχει να σας τρομοκρατήσει, αλλά να σας προετοιμάσει έστω και ψυχολογικά, έστω και, ας το πούμε έτσι, πες ρε παιδί μου, κάπως θα τα συνηθίσουμε. Πώς κάνουν τα fake news που είδατε χθες στην εκπομπή με την Νατάσα Κρετικού και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας σχόλια και οτιδήποτε άλλο. Βομβαρδίζομαι από πάρα πολλά μηνύματα από εσάς, άλλα για τα μάγια, άλλα για το σατανισμό, άλλα που μου λέτε ότι κάποιοι κάνουν τις ίδιες εκπομπές σαν εμένα δύο μέρες μετά, άλλοι γιατί δεν έχω προσκληθεί σε κάποιες εκπομπές στην τηλεόραση για να μιλήσω επί κάποιου θέματος σχετικού. Και διάβασα σήμερα, γιατί πλησιάζει η ώρα και η στιγμή που θα δω την περίφημη υποτίθεται βιογραφία του Ναπολέον από τον Ρίντλεϊ Σκοτ, αύριο είναι πρεμιέρα, να δω πότε θα τη δω. Ανέτρεξα στα διάφορα ρητά, τα που λέμε λόγια μεγάλων ανδρών. Οπότε για την περίπτωση αυτή των, με τους κοπίερς, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Έλληνα στην καταγωγή Ναπολέον Καλομερίτη, Buonaparte, έτσι, από τη Μάνη, λέει σε ένα ρητό του που έχει μείνει στην ιστορία, ποτέ μη σταματάς τον εχθρό σου όταν κάνει λάθος. Και αυτό το συνεχίζω σε αυτόν τον πλανήτη τα τελευταία 50 χρόνια και κάτι μήνες. Λοιπόν, κάποια στιγμή στις αρχές της χρονιάς, τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου, προς 1η Μαρτίου, έγινε αυτό το δυστύχημα στα Τέμπη. Το δυστύχημα στα Τέμπη μου έχει χαρίσει δύσκολες στιγμές, στιγμές επιτυχίας, πολύ κόσμο που μπήκε εδώ πέρα μέσα και με ακολουθεί από τα Τέμπη, και έναν αγώνα, έναν σημαντικό αγώνα, έναν αγώνα το οποίο το what if της ζωής μου ποτέ δεν το πάω πίσω, τι θα γινόταν εάν δεν μίλαγα για αυτά τα πράγματα. Και κάποια στιγμή ο κάθε άνθρωπος κάνει έναν απολογισμό. Είπα, βγήκανε, ακόμα και τα Hellenic Hoax με μια άγνωστη αγνωστική του, αφού πρώτα έπλεξε το εγκόμιο ότι εγώ είμαι αυτοπροσδιοριζόμενος ως ερευνητής UFO, δηλαδή ουσιαστικά για να πει κάτι για να με υποβαθμίσει, ας το πούμε έτσι, είμαι τραμπαρίφας, πώς να το πω, είμαι λελοπέρδας, λαλαπέρδα, πώς θα λέγει αυτό στο η συμπέθερα από τα Τύρανα, γκοργοντζόλα και λαλαπέρδα, ότι είμαι βλάκας, μπαρούφας, ψυχασθενής και τέτοια πράγματα. Κατά διαβολική σύμπτωση το ίδιο μοτίβο χρησιμοποιούν και φεδρά άτομα τα οποία δεν έχουν ζωή. Είπαμε, η συκοφαντία είναι η θρησκεία των ανώμαλων και των άσχετων και των άχρηστων. Και κάποια στιγμή τέθηκε στο καμβά πάνω ότι αυτά τα έχει πει ο Κασταμονίτης. Υπάρχουν και άλλα που τα έχει πει ο Νίκος ο Φουφουτιάδης, άλλα που τα έχει πει ο Πιτσαπίρδουλας ο Γιάννης, άλλα που τα έχει πει ο Μιχάλης Κερατούκλης, που ενίοτε είναι στο Βόλο, ενίοτε είναι στη Θεσσαλονίκη, άλλα τα έχει πει ο Χάιδος Φλόκος, που βγαίνει σε διάφορα ραδιόφωνα, άλλα τα έχει πει ο Πιτσαπίρδουλέισον ο Κώστας. Είναι ο αδερφός του Γιάννη, δεν μιλούνται, είναι γιατί κάτι για τα κληρονομικά. Στην υπόθεση αυτή ενεπλάκησαν και πολιτικοί. Όπως λέει και στο περίφημο έργο του «Υπάρχει και φιλότιμο», χωριαταρέ είναι ρε. Ας τους πούμε καμιά, να περάσει η ώρα. Είμαι άνθρωπος ο οποίος τιμά τα παντελόνια του, τα μέζεά του, είμαι υπέροχος ως Έλληνας, ακέραιος και δίκαιος. Και αφήνω πάντοτε τον χρόνο να με επιβεβαιώσει. Δεν περίμενα ποτέ, μα ποτέ, φεδροί, αρχηγίσκοι, αγέλων, ούτε καν πολιτικών κομμάτων, να κάνουν ευθεία λογοκλοπή, αλλά είναι γνωστό στην πάση
ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι τραμπαρίφ. Δηλαδή οδηγεί ταξί. Αυτό σημαίνει τραμπαρίφας. Έτσι. Από το ταρίφ ουσιαστικά είναι και το τραμπαγέ, που είναι και το περίφημο το τραγούδι, ο οποίο είναι οδηγεί ταξιτζίδες. Εδώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους οδηγούς ταξί που μου στέλνετε μηνύματα και είπατε ότι είναι άλλο στάση και άλλο απεργία. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με βάλατε στη θέση μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το πράγμα, γιατί σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε κάτι το οποίο λέγεται ελληνική γλώσσα, ελληνικό λεξιλόγιο, ελληνική γραμματική και αξία των λέξεων. Όπως μου την έχει μάθει εμένα ο Θεός χωρέστον, μέγιστος γλωσσολόγος Κρυαράς. Υπάρχουν 57 νεκροί στο δυστύχημα με την εμπορική αμαξοστοιχεία και το Intercity στα Τέμπη. Σας δείχνω πόσο καλό ξύρισμα κάναμε το καινούριο αφρό ξύρισματος. Και υπάρχει ένας πλήρης έλεγχος, ο οποίος έχει βρει τα πάντα. Ούτε σπυράκια, ούτε τίποτα. Και αυτά που λέω εγώ είναι μπαροφίες. Thank you very much. Much much. Τόσο πολύ μπαρούφας είμαι, που ένας απερχόμενος σε ακριβώς 40 μέρες από σήμερα, περιφερειάρχης, τσιμέντωσε τα πλάγια από τις γραμμές. Έχω πει διάφορα. Είμαι ο πρώτος που είπα ότι είναι έκρηξη. Και εκεί συγκλίνουν τα πράγματα. Διαρροή ενός υγρού και έκρηξη. Άκουσα πολλά. Βλάκας, ηλίθιος, τρελός. Δουλεύει τον κόσμο, πρόβατα, αυτά, από εδώ, από εκεί. Ότι παίρνω λεφτά, λέει, για να λέω στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών ότι είναι κάτι περίεργο. Ναι. Τα έχω καταγγείλει αυτά στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Μην αγχώνεστε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και σήμερα πρέπει να σας πω κάποια πράγματα, γιατί τα πράγματα αυτά έχουν φτάσει the cob to the χτεν, έτσι. Σημειωτέων ότι ο κόμπος, εξού και ο κομπιούτερ, προέρχεται από τους κόμβους που ο Θαλής ο Μιλήσιος στον Ήλο μέτρησε την πλημμύρα, κόμπ, και κόμπ λέγεται η χτένα. The cob to the cob, να το πούμε έτσι, ο κόμπος στη χτένα. Αν εκεί το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι αναπτύσσονται μεγάλες ζέστες, είχα μια φουσκωμάρα, μια τυφλοποντικίαση που έλεγε και ο Αυλονίτης στο Ρίζο, λοιπά, μια τυφοειδής τυφλοποντικίαση, και πώς μου κόβει, που λέει και ο Σεφερλής, πώς μου κόβει, εκεί μετά την Τζατζικέλα, την Περγαμοντέλα και τα λοιπά και τα λοιπά, και κάνω μια εκπομπή στις 19 Ιουλίου, τον 7ο μήνα, πώς λένε οι Iron Man, the 7th son of the 7th son, τον 7ο, 7ος Υιός του 7ου Ιού, 401ος Υιός. Λοιπόν, και κάνω μια εκπομπή για το ξυλόλιο. Ξυλόλιο. Πώς λέει ο άλλος, λέει, μου βγήκε, λέει, μια κοπέλα στο δρόμο και μου είπε, λέει, ότι αν κάνω μια ανάρτηση και χρησιμοποιήσω πολύ σπάνιες λέξεις, τότε, λέει, θα πάει μαζί μου για έρωτα. Γι' αυτό σας συστήνω να χρησιμοποιείτε αλεξικέραυνα στην ριζοσπαστική διάταξη του ρεζεβονοκλαϊκού οξέως και της παρακεταμόλης. Το πιάσατε το νόημα, έτσι. Μου κόβει και εμένα και κάνω μια εκπομπή, έτσι, να υπάρχει, με 47.000 προβολές, όταν εκείνο το διάστημα το κανάλι είχε 70.000 και όχι 75.800 που είναι τώρα, που ευελπιστώ να το πρημοδοτήσετε και να πάμε στις 76, 77, 78. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. It's a long way to Tipperary, που λένε οι Άγγλοι στρατιώτες. It's a long way to Tipperary με τις 100.000, αλλά εδώ ούτε μποτάκια ούτε τίποτα. Γνήσι, υπέροχοι, ακέραιοι και δίκαιοι ως Έλληνες. Και ωραίοι ως Έλληνες.
Όχι ωραίοι στη φάτσα, ωραίοι στο γίγνεσθε. Καλό αυτά εδώ, ε. Ωραίος αφρός, δεν θα σας πω ποιος αφρός είναι. Λοιπόν, και κάνω μια εκπομπή για το ξυλόλιο. Και ισχύει το κλασικό, το κυρία Βασιλική και με τον νόμο. Το ξέρετε αυτά, ο παπάς που είχε πάθει αγκύλωση, δεν βγαίνει η κυρία Βασιλική, της έκανε έτσι και αυτά και κυρία Βασιλική με τον νόμο. Τάπα! Πόσο εικόνονταν, ας πούμε, ένας απλός μπασκεμπολίστας και έλεγε ξαφνικά το φασούλα, του έκανε σβήσε το φως. Οι τάπες του φασούλα ήταν έτσι. Παπ, σβήνουν και μετά ξανανοίγαν. Πώς είναι τώρα οι τάπες στο Νουμπού, το άκουσα σήμερα Νουμπού, το NBA το άκουσα Νουμπού. Θα μου πεις και ένας πολιτικός υπουργός υγείας, ο Πολάκης έλεγε τον HIV, τον έλεγε HIV. Εντάξει, αυτός παραγγέλνει 7 ουρ όταν πάει στη ταβέρνα για να χωνέψει. Και λέω ότι αυτή την εκπομπή για το ξυλόλιο. Άρα, 47.000 άτομα επί κατά μέσο όρο 2 άτομα. Καμιά φορά ακούω ότι το έχουμε λέει στην τηλεόραση και βλέπουμε 10-15 άτομα. Το 47.000 είναι ό,τι άφησε το YouTube. Εγώ λέω ότι μπορεί να είναι 100.000 άτομα. Το 1 εκατοστό της Ελλάδας έχει μάθει για το ξυλόλιο. The ξυλολέησον. Περνάει ο χρόνος, περνάει ο χρόνος. Ένας μήνας, δύο μήνες, τρεις μήνες. Εκεί στις αρχές του Νοεμβρίου κάτι ακούγεται από το Στέφανο το Χίο και ξαφνικά βλέπω στην Ελληνική Βουλή ως ο the number one, ο Mr. Forte, ο, πώς έλεγε ένας στην Πανελλήνια Ενωπιστατική Ένωση, πρώην proof, πρώην φίλος. Ούτε να με αναφέρει, ούτε τίποτης. Τίποτης. Και λέει ο Μίστερ Κυριάκος Βελόπουλος, Βελόπουλος, ξυλόλιο, μίλησε το παιδί 4 μήνες μετά. Δεν το κάνω για να πω τα έχω πει εγώ όλα. Ούτως άλλως έχει και το Flocus FM εκεί πέρα, όπως λέγεται αυτό, που έβγαινε και παλιότερα, που θα βγει ο δοντίατρος, θα μιλήσει στον άλλο και θα πει ναι, όπως τα είχα γράψει εγώ, τα λοιπά, Κασταμονίδης είναι μαλάκας. Thank you. Το θέμα είναι να το έχεις το θέμα. Το θέμα είναι να το έχεις το θέμα, να έχεις κατανόηση. Διότι άπαξ σου τραβήξουν τα χαρτιά, σου κλείσουν και σταματήσουν στην τουαλέτα. Πρωτού πας στην τουαλέτα και κάνεις εσύ, τα λοιπά, έτσι. Και σου λένε για πες μας για τα τέμπη, λέει μια σύμβουλα βρω τις σημειώσεις μου. Πρώτη εμφάνισή μου στις πύλες του Ανεξήγητου για τα απόκριφα Ευαγγέλια, εννοείται στο στούντιο μέσα και υπήρχε ένας από τα 6 άτομα του πάνελ που έλεγε δεν έχω διαβάσει σήμερα για αυτό το θέμα. Και τους πιστεύετε αυτούς. Έλεγα ότι εκεί πέρα μέσα έχω γίνει διάφορα. Φωτογραφίες νεκρών έχω. Φωτογραφίες μόλις σηκώσανε τις λαμαρίνες έχω. Παίζω και μονά διπλά παίζω. Έχω και φυστή και αγίνης. Έχω, όπως λέει ο Φέρμας στο Φωτόπουλο στην Καφέτζου. Έλεγα κάποια πράγματα και με λέγανε Φεδρό. Και έρχεται μια ιδιωτική εταιρεία, την οποία την έχουν βάλει άνθρωποι που χάσαν κόσμο και αναρωτιόμαστε όλοι τι ψάχνει η ιδιωτική εταιρεία. Ψάχνει το γεγονός να τα ακούτε αυτά, αφήστε το γεια σου Μέρη, γεια σου Κώστα, γεια σου Χρήσο, αυτά τα λοιπά. Έτσι, αν θέλετε ένα άτυπο παιχνίδι, πείτε μου από ποια χώρα του εξωτερικού γράφετε. Έτσι, και εσείς που είστε από την Ελλάδα, από ποιο μέρος του, γεια σου από τον Blitzen Blatzen της Γερμανίας. Αυτά. Το γεια σου Κώστα, γι' αυτό γκόμενα εδώ στο τσάτο Κασταμονίτη. Σχιζοφρενικό. Και οι ιδιώτες ψάχνουν πώς είναι δυνατόν ένας Λεβέντης 35 χρονών, 1,91, 107 κιλά, είναι πραγματικός από βιώσας στους 57 μέσα, να της έχει δοθεί μόνο το δαχτυλίδι. Και οι άνθρωποι να θάψαν καινοτάφιο. Δηλαδή υπάρχει καινοτάφιο σε αυτήν την περίπτωση. Υπάρχει και μια κοπέλα, η οποία πράγματι ήρθε σε επαφή μαζί μου, αλλά ειλικρινά, επειδή υπάρχει ένα προσωπικό πρόβλημα που έχω, δεν είχα χρόνο καθόλου να ασχοληθώ. Τη ζητώ συγγνώμη από εδώ πέρα μέσα. Εντάξει, έχει βρει την φάση, ας πούμε, και το πόστο της. Καταλαβαίνω, δεν κλέβω εγώ. Εγώ δεν είμαι σαν
Την ώρα που μιλάει στο Λιάγκα ο ένας μάρτυρας να του βγάζει το ακουστικό, η δημοσιογράφος να βάλει το ακουστικό της καινούριου. Αυτά γίνονται πλέον. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, ούτε είμαι τηλεοπτικός αστέρας. Εγώ είμαι ερευνητής. Αλλά πάντοτε ήξερα κάποια πράγματα. Τα οποία τα πράγματα αυτά τα κοινοποίησα σε κάποιους δικηγόρους. Με τη σκέψη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τα έχω πει στις εκπομπές και καλυμμένα, μην τα βγάλετε ποτέ στον αέρα τα λοιπά. Λοιπόν, είναι 28 Φεβρουαρίου προς 1η Μαρτίου. Δεν έχει τρένο, είναι αυτό, είναι σατανισμός, είναι τέτοια. Κάνουν την εκπομπή εγώ, τρεις μέρες μετά να κάνουν και οι άλλοι. Σου λέει, μαλάκα, το είπε ο Καστάμωνης, κάτσε να φάμε κι εμείς. Να δικαιολογήσουμε πως έχουμε μισό εκατομμύριο εγγεγραμμένους και μας βλέπουνε 3 and the κούκος. Έτσι, 3 και ο κούκος. Και κάποια στιγμή, κυρίες και κύριοι, ιδιωτικά συνεργεία πάνε μέσα σε αυτά τα μέρη που υπάρχουν στην περιοχή Κουλούρη. Όχι στη Σαλαμίνα, στην περιοχή Κουλούρη και στη Λάρισα. Και διαβάζω ότι βγαίνουν κάποιοι δικηγόροι και λένε, παιδιά, μπήκαμε στο βαγόνι και σηκώσαμε κάτι, την πόρτα από τα ράφια, την κουζίνα, εκεί που ήταν, πώς το λένε, το βαγόνι, το μπαρ. Ανοίξαμε ντουλάπια και βρήκαμε 20 λεπτό της εκπομπής, 19ο προς 20 λεπτό της εκπομπής. Βρήκαμε υπολείμματα. Θέλω να κρατήσετε λίγο τις λέξεις. Η πρώτη λέξη είναι υπολείμματα από ανθρώπους. Το λέω και ανατριχιάζω. Υπολείμματα από ανθρώπους. Μετέπειτα συνεχίζουν και λένε ότι βρήκαμε και οστά. Γράφω υπολείμματα, έτσι, και οστά. Μέχρι εδώ είμαστε καλά, είμαστε καλά. Κάποια στιγμή έχει γίνει ένας έλεγχος από δύο ομάδες και θα ήθελα να ζητήσω, δεν ξέρω καν ποιος είναι ο Υπουργός Μεταφορών, ποιος είναι αυτή τη στιγμή, Στρέκας, ο Κρέκας, ο Πλουμπλούκης, τα λοιπά, αυτούς που κάναν έλεγχο τουλάχιστον από την Ελλάδα, να γίνει άμεση απόταξη από τον ΟΣΕ. Δεν μιλάμε για τους Ιταλούς, οι Ιταλοί πάντοτε θα είναι στο μαγικό κόσμο του Μάλμπορο, έτσι. Αλλά αυτούς που κάναν την έρευνα στα βαγόνια του ΟΣΕ που σκοτώθηκαν 57, είδατε ωραίο ξυρισμό, έτσι, ναι, δεν ξέρω. Λέει αυτή που είναι η Επιτροπή, που είχε πει ότι είναι όλα βαίνουν καλώς. Όπως γράφει καταγραφικά. Και είναι φοβερό, διότι εκείνα δείτε το copy-paste που παίζει. Και στο News Bob έτσι είναι το άρθρο. Και στο Newsit έτσι είναι το άρθρο. Και στην Καθημερινή έτσι είναι το άρθρο. Και στο I εφημερίδα έτσι είναι το άρθρο. Και στα νέα της Ρουκούνας έτσι είναι το άρθρο. Κάποιος το έγραψε στο ΑΠΕ και το πήραν όλοι copy-paste. Λέει, θυμίζουμε, θυμάστε, Μαντέλα και Γουιτίκο, πως από το σημείο της σύγκρουσης στα Τέμπη είχε βρεθεί μόνο το καταγραφικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας, από το οποίο οι τεχνικοί από την Γένοβα και την Αθήνα που το εξέτασαν την περασμένη άνοιξη δεν μπόρεσαν να εξάγουν κάποια στοιχεία, καθώς και αυτό είχε πάθει ζημιά μετά τη σύγκρουση. Λέει όμως το άρθρο ότι 9 μήνες μετά φαίνεται πως βρέθηκε, τελικά ισχύει ότι βρέθηκε, το μαύρο κουτί της μοιραίας αμαξοστοιχίας. Στο σημείο που φυλάσσεται ό,τι έχει απομείνει από αυτήν. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο αμαξοστάσιο του ΟΣΕ, στο Κουλούρι. Σύμφωνα με το Larisa.net, και πρέπει να αποδίδουμε τα του Κέσσαρα του Κέσσαρα και να βοηθάμε και τα τοπικά site, το καταγραφικό έχει μεγάλες ζημιές και είναι αμφίβολο αν μπορεί να αντληθεί κάποια πληροφορία από αυτό. Ανεξαρτήτως αυτής της περίπτωσης, αν έχει καταστραφεί το καταγραφικό ή όχι, είναι ντροπή στους ειδικούς του ΟΣΕ τους Έλληνες, στους ειδικούς του ΟΣΕ τους Ιταλούς και γενικώς σε όσους ψάχναν εκεί πέρα μέσα, γιατί εσύ δεν πήγες να ψάξεις, ούτε εγώ πήγα να ψάξω, έτσι. Ότι υπήρχε το καταγραφικό εκεί και δεν το βρήκαμε.
9 μήνες. Και ότι βρίσκουμε, πώς το έγραψα πάλι, θυμάστε τα, σήμερα θα σας διαβάσω για φιλολογία. Υπολείμματα ιστών, το προχωράω ακόμα περισσότερο, και οστά. Δεν λέει πουθενά ολόκληρα ή κατακρεματισμένα, άρα έχουμε αυτό. Συνεχίζουμε παρακάτω. Το ξυλόλαιο παίζει το μεταξύ, έτσι. Βαρουφάκης, λέω, άλλος λέω. Βελόπουλος βρίσκει το ξυλόλαιο από την εκπομπή της 19ης Ιουλίου και σου λέει ευκαιρία, είναι χωριατάριος είναι και ο Κασταμονίτης. Δεν το λέμε τέσσερις μήνες μετά να πουλήσουμε μούρο στο Μητσοτάκι, χωρίς να αναφέρει την πηγή. Πηγή πουθενά. Η πηγή διαβετζή αγνοείται. Και να σας πω και κάτι, και μπιφ να κάνετε από το Flocus FM, πως λέγεται τα λοιπά, Climb Mine Paparine, η νέα δραματική σειρά του Αντένα. Την ίδια στιγμή, λέει, οι έρευνες στο σημείο συνεχίζονται με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως θα μάθουμε και άλλα πράγματα. Εδώ θα γράψουμε και άλλα σήμερα. Γράφετε, έτσι. Για να μην νομίζετε ότι γράφω, να ορίστε, γράφω. Εδώ. Σημειώνω πάντοτε με μπλε στυλό τα στατιστικά των εκπομπών, αλλά εδώ με μαύρο, με αυτό το ωραίο που σας είπα, που αυτό είναι φυσικάκι. Δηλαδή, χρησιμοποιώ εγώ 19 Νοεμβρίου θέματα από τον Κασταμονίτη, τα οποία τα έχει πει από τις 19 Ιουλίου. Μπαίνει, είναι το φυσικοτό. Έτσι τα λοιπά. Και γράφει, βρέθηκε βιολογικό. Να γράψω καλά. Λογικό υλικό. Και έτσι για την αντίδραση δεν βάζω και τόνο. Είναι υλικό. Το οποίο έχει σταλεί για ανάλυση. Σε μια προσπάθεια που γίνεται προκειμένου να ταυτοποιηθεί το 57ο θύμα, κάτι που ακόμα δεν έχει γίνει. Τι ακούνε τα όμορφα, ωραία αυτιά μου, τσεκαρισμένα από τον Οριλά πρόσφατα. Ακούω και βλέπω μια χαρά, έτσι, με τα καβόγιαλα. Να ταυτοποιηθεί το 57ο θύμα. Ενθυμούμε, τώρα στις επόμενες 10 μέρες θα το ακούσετε και στη Βουλή. Λογικός από τον Βελόπουλο, έτσι θα λέω. Εντάξει λοιπόν, ότι είναι και μια κοπέλα που έχει εξαφανιστεί όλου και δεν την έχουν βρει πουθενά. Και ένα παλικάρι που είναι εξαφανιστεί όλου και δεν την έχουν βρει πουθενά. Οι ιστορίες πάτησε πάνω στον ώμο μου, σώθηκα και δεν τον είδα ποτέ. Σαν την κοπέλα που ήταν στο Πολυτεχνείο που ήταν διαφήμιση για τα σαμπουάν. 57 είναι, 56 έχουμε βρει. Έγιναν οι κηδείες. 106, 206. Ψάχνουμε για λαούς και αφισβητούμε για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου που υπάρχει επίσημη απόφαση της Χούντας που ήθελε να τα κρύψει ότι είναι 11 νεκροί και μάλιστα ο ένας έχει δολοφονηθεί με σφαίρα στο κεφάλι. Και έστω και αυτός να είναι, είναι ένας νεκρός. Οπότε υπάρχουν νεκροί. Και άλλοι λένε ότι δεν υπάρχει το Πολυτεχνείο. Unknown land. Όπως είναι το φίλο μου του Μάνου, του Μανουέλ Ντεκόκονα, με τη ταινία. Λέμε τώρα ότι κάποια στιγμή λέει η έρευνα αυτή, γιατί ο λαός μας πρέπει να ξέρει ότι αν χρησιμοποιούμε σωστά την ελληνική γλώσσα, τους όλους, έγινε με μεγάλη λεπτομέρεια για να εξαντληθεί κάθε πιθανότητα να υπάρχουν ανθρώπινα υπολείμματα και ίχνη DNA που δεν είχαν εντοπιστεί μέχρι σήμερα. Λοιπόν, ανοίγω πάλι. Υπολείμματα, ανθρώπινα πρόσωπα και DNA, το βιολογικό υλικό. Άρα να περιλαμβάνεται εκεί πέρα μέσα. Ωραίο το αρθράκι. Μια χαρά. Και προφανώς το κομμάτι το φοβερό, δηλαδή αυτή τη στιγμή απορώ, εάν είχα μια κάμερα στο καθενό στο σπίτι, πρέπει να έχετε αρχίσει να τρώτε, ας πούμε, από το σάντουιτς ακόμα και το χαρτί απ' έξω και να κάνετε έτσι. Και όσοι έχετε χάσει κάποιον άνθρωπο, αν θέλετε να γράψετε κάτι, kastamonitis@gmail.com. Θα έχω χρόνο τώρα, εντάξει, προφανώς έχει λυθεί το θέμα αυτό που είχα. Λοιπόν, και λέει ρε, να μην πω καμιά κουβέντα, λέει ότι με μεγάλη λεπτομέρεια, δηλαδή οι πρώτες οι έρευνες ήτανε έχει από το δουκάτ και τώρα βρίσκουμε υπολείμματα, οστά και βιολογικό υλικό. Υπάρχει ένα σουσουρέισον και ο κόσμος λέει δεν ντρέπεστε, έτσι. Και στο καπάκι, πώς λέει, επί της στο χαντάκι, βγαίνει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Αυτοί έχουν δώσει πανελλήνιες εξετάσεις, έχουν περάσει, δηλαδή έχουν δώσει έκθεση αυτά, έχουν δικάσει κόσμο, δεν αμφισβητώ, αλλά θα δείτε λίγο ένα παιχνίδι μπροστά στα μάτια σας και θα κρίνετε εσείς. Αν εγώ είμαι λαοπλάνος, όπως με έχει πει κάποιος, τότε θα σας διαβάσω λίγο την επίσημη ανακοίνωση και θα ήθελα πάρα πολύ
τον κύριο που θα τον πω κιόλας με το όνομά του, να πιούμε ένα καφεδάκι, αν θέλει να είμαι, που θέλει. Θέλει στο Ζόναρς, θέλει στο, πώς είναι, στο Μέγερο, στο Κολονάκι, θέλει, πού να πω, θέλει στο Συναθηνά, στην Ερακλειδών, θέλει, ξέρω εγώ, όπου θέλει, όπου θέλει. Θέλει στο Χαϊδάρι να είμαι στο Τρακ, θέλει πού, στο Εγάλιο, στο Φλάτσεν Μπούτσεν, το καινούριο που έχει ανοίξει, μπροστά στον Σταυρωμένο. Πού θέλει, θέλει στο Περιστέρι, στο Κλανέρ, όπου θέλει αυτός ο άνθρωπος, σου είναι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Εισαγγελέας, ρε! Εισαγγελέας, χωριά τα ρε και εισαγγελέας. Και λέει, Τέμπη, δεν βρέθηκαν ανθρώπινα, μέχρι στιγμής την έχουμε την παράμετρο αυτή, μέλη στα βαγόνια, λέει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Μέλος είναι αυτό. Μέλος είναι αυτό. Μέλος είναι αυτό. Μέλος είναι αυτό. Εν κοπό, ένα ακροδάκτυλο, είναι ανθρώπινο μέλος ή ανθρώπινο υπόλοιμα. Δηλαδή, εάν μου κόψεις μια τούφα από τα μαλλιά, είναι ανθρώπινο μέλος ή ανθρώπινο υπόλοιμα. Τα περιτώματα ενός ανθρώπου που περιλαμβάνουν DNA, ειδικότερα αν έχεις φάει αγκυναροκούκια, έτσι, σε πάει πίσω τέντα, Πυρονοκορδέλα, Πάτρα Καλαμάτα με τον Οδοντοτό, τα είπα. Είναι ανθρώπινα μέλη ή ανθρώπινα υπολείμματα. Ακούστε λίγο. Λέει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Εντάξει. Ως τι παρεμβαίνει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, να ησυχάσει τον κόσμο. Ο κόσμος απαιτεί δικαιοσύνη. Και λίγο πρέπει να ξεχωρίσουμε τα του κόσμου, τα της εισαγγελίας και δικαιοσύνης που τη σέβομαι απόλυτα, γιατί ζητάω και τη βοήθειά της και μέχρι στιγμής κοφεύει. Με ανακοίνωση του εκπρόσωπος τύπου της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, αντιεισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο κ. Τζαβέλας είναι αυτός που θα ήθελα να πιω ένα καφέ μαζί του, όχι, δεν είναι απειλητικό, να μου εξηγήσει λίγο γιατί ο Κρυαράς, αυτός που πέθανε 104 χρονών, είχε προλάβει τον Νόε που του είπε σε 40 μέρες πάμε στο Αραράτ και πήγε, αυτά, κάπως αλλιώς μου τα έλεγε. Λέει, διαψεύδει πως βρέθηκαν ανθρώπινα μέλη στα εναπομείναντα βαγόνια των αμαξοστοιχειών της τραγωδίας στα Τέμπη. Τα εναπομείναντα. Υπάρχουν κι άλλα. Κάποια που εξαελώθηκαν και τα εναπομείναντα. Αντίθετα, 30 λεπτό της εκπομπής. Κρατήστε τα νεύρα σας. Αντίθετα, αναφέρει ότι έχουν ανεβρεθεί αρκετά μικρά υπολείμματα οστών. Για να δούμε το παιδί, αν έχει γράψει καλά. Οστά, ναι. Μπράβο, θα του βάλουμε ένα μπράβο κύριε Τζαβέλα. Παπ, ωραία. Και βιολογικού υλικού, μπράβο κύριε Τζαβέλα, 2/3. Τα οποία λέει μάλιστα εντός παρενθέσεως το βιολογικό υλικό, συγγνώμη που θα το πω, είναι 31 λεπτό, είναι 12/4. Είναι λίπος. Στα βαγόνια της τραγωδίας στα Τέμπη, τα οποία έχουν αποσταλεί στη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών για έλεγχο DNA και ταυτοποίηση. Άρα, τώρα πώς θα σας το δείξω. Έχω 1, 2, 3 και μένει αυτό εδώ το υπολείμματα. Λοιπόν, λέει, υπολείμματα ανθρώπου, βιολογικό υλικό και υπολείμματα οστών. Και τι διαψεύδει ο κύριος Τζαβέλας? Ότι δεν έχουν βρεθεί ανθρώπινα μέλη. Το βιολογικό υλικό που είναι λίπος δεν είναι ανθρώπινο μέλος. Πρέπει να είναι σχηματισμένο. Τα οστά, τα οποία περιλαμβάνουν μέσα και νοτιαίο μυελό, δεν είναι ανθρώπινο μέλος. Πρέπει να είναι σχηματισμένο, έτσι. Τα υπολείμματα ανθρώπου δεν περιλαμβάνουν μέσα τα οστά και το βιολογικό υλικό. Θέλω να σας πω ότι όταν ο άνθρωπος αποσυντίθεται, το πρώτο, αυτό είναι ιατρικές γνώσεις τις οποίες έχουμε περιέλθει σε μένα με κάποιες συζητήσεις που έχω κάνει με διάφορους φίλους μου που είναι ιατροί και μάλιστα ένας από αυτούς γνωστός σε εσάς και είναι ιατροδικαστής. Το πρώτο πράγμα που αποσυντίθεται στον άνθρωπο είναι τα μάτια. Και μάλιστα γι' αυτό και στη θρησκευτική τελετή της ταφής ρίχνεται στα μάτια κρασί και χώμα που λέει το εστί τα μάτια αχόρταγα.
κάτι ξέρανε και γράφανε κάποια στις τελετές. Όχι, επειδή το έχω ακούσει πολλές φορές και ειδικότερα για μια ιστορία που παίζει και για τον Ναπολέοντα και ότι το μόριό του, το αντρικό μόριό του ήταν σε μια φορμόλη και τέτοια πράγματα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν παραμένει αναλύωτο. Δηλαδή αυτό που είναι του Ρασπούτιν που λένε ότι είναι τεραστία διαστάσεις το αντρικό του μόριο, είναι σε μια φορμόλη ή φορμαλδεΐδη για να μην αποσυντεθεί. Οπότε μάγκες, το πρώτο πράγμα που φεύγει είναι τα μάτια και μετά για τους άντρες ειδικότερα το πουλάκι τσίου τσίου πετάει. Το λίπος, καταρχάς αντριχιαστικό, αποτελεί τροφή για εκατομμύρια μικροοργανισμούς που σαφώς θα ήταν εκεί πέρα μέσα, έντομα και μικρά ζωήφια τροφτικά. Πέρα από το γεγονός ότι αναγνωρίζουν ότι βρέθηκε λίπος που για μένα είναι ανθρώπινο μέλος, εκεί έγκυται το γεγονός. Γιατί ξέρετε, στα δικαστήρια παίζει πάρα πολύ με τις λέξεις. Είναι αδιανόητο, κάμερα προς εμένα, αδιανόητο. 9 μήνες, ακριβώς, μετά το τράκο, σε μια περιοχή που το καλοκαίρι χτύπησε 45 με 47, μέσα σε λαμαρίνες οι οποίες αν χτυπήσει ο ήλιος 47, οι λαμαρίνες γυρνάνε 100-120 και με πολύ βροχή, στην αντίστοιχη περιοχή δηλαδή, έτσι, με συνθήκες vice versa, πολύ ζέστη, πολύ βροχή, πλημμύρες κτλ, να έχει διατηρηθεί κάτω ακριβώς από τις λαμαρίνες βιολογικό υλικό το οποίο είναι λίπος. Ο κύριος Τζαβέλας δεν είναι γιατρός, θα μου πεις με την ίδια επέκταση και εσύ, αλλά γράφει μία δικονομική, δικανική, πως λέγεται, λεκτικό, δεν το αναφισβητώ, αλλά θεωρώ και είναι αναφέρετο δικαίωμα αυτό το πράγμα. Γι' αυτό γίνονται και οι εφέσεις. Αν τσαντίζονταν οι δικαστές για κάποιον που του λέει έχεις κάνει λάθος, δεν θα επιτρέπαν καθόλου τις εφέσεις. Και μάλιστα τώρα τελευταία βλέπω ότι δεν δίνουν το δικαίωμα της έφεσης. Ή ξέρω εγώ το αυτό, αλλά μπάσπερτος. Θεωρώ ότι έχει κάνει ένα λάθος και είναι γλωσσικό το λάθος. Δεν τον κρίνουμε τον άνθρωπο για τις γνώσεις του στην δικανική και στην δικηγορία που προφανώς για να είναι αντιεισαγγελέας του ανώτατου δικαστηρίου είναι κρατεός. Κρατεός. Έναν Κωνσταντίνο Τζαβέλα, τον οποίο ο κύριος Μανέας, ο οποίος διάγει το 91ο έτος της ηλικίας του, τον προήγαγε, ή μάλλον για να το πούμε πολύ απλά, τον εισηγήθηκε να ψηφιστεί στις αρχαιρεσίες της Αθηναϊκής Λέσχης. Το γνωρίζετε κύριε Τζαβέλα. Και σας επαναλαμβάνω αυτά που μου έχει πει ένας πολύ φίλος και δικηγόρος, ο κύριος Αθανάσιος Καρατσιόλης, ότι με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και τα λοιπά και του Αγίου Πάγου δεν είναι ποινικός κολάσιμο κάποιον να τον αποκαλείς τέκτονα. Αλλά πολύ, ρε γάμο, το πολύ συνωνυμία, λέει, πώς το λένε, είναι κατά τύχη, λέει, διαβολική σύμπτωση. Ναι, ο κύριος Μανέας στα 99 του, πόσο είναι, 98-99, έχει προτείνει καμιά 15-20 άτομα. Έχω τα ψηφοδέλτια της Αθηναϊκής Λέσχης, σας παίζω μπάλα, πώς το λέγανε και αυτοί, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Καπνίζω και παίζω προ. Λοιπόν, σας παίζω μπάλα. Ο κύριος Μανέας πρότεινε αυτόν, ο κύριος Τάδε πρότεινε αυτόν και αυτά και αυτά. Μανέας, ρε. Ζούσε ο Τράγκας, ο Τράγκας ήταν παιδάκι. Δεν είχε γνωρίσει ακόμα την κυρία Καρά που του πήρε τη συνέντευξη. 878 χρόνια. Σαν τον Ενόχ και τα λοιπά. Πάμε παρακάτω. Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου έχει ως εξής. Σύμφωνα με πληροφορίες οι οποίες παρασχέθηκαν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου από την αρμόδια εισαγγελία εφετών Λάρισας και τον αρμόδιο εφέτη ανακριτή Λαρίσης, ο οποίος διεξάγει την κύρια ανάκριση,
για την υπόθεση των Τεμπών δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και διαψεύδονται όσα διατυπώθηκαν στα μέσα μαζικής εξαπάτησης από τρίτους όταν ευρέθησαν ανθρώπινα μέλη στα εναπομείνοντα βαγόνια των αμαξοστοιχειών και διευκρινίζεται ότι κατά τις πολυήμερες και ενδελεχείς σχετικές έρευνες μέχρι σήμερα 19 Δεκάτου 2023 έχουν ανεβρεθεί αρκετά μικρά υπολείμματα οστών. Πάμε πάλι. Αρκετά μικρά υπολείμματα οστών. Πάμε πάλι. Αρκετά υπολείμματα οστών και βιολογικού υλικού εντός παρεθέσεως λίπος. Τα οποία έχουν αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για έλεγχο DNA και ταυτοποίηση. Οι έρευνες συνεχίζονται. Κύριε Τζαβέλα, ξανακάνουμε πάλι το μάθημα. Είχα την κυρία Μπαντουβά τότε, ήταν. Την κυρία Μπάντου και λέω Μπαντουβά, η οποία ήταν φιλολογός μου, μου έλεγε πάντοτε να τσεκάρεις, λέει. Αυτή ήταν η πρώτη που μου είχε πει τεχνοκράτη στα 16 μου. Λοιπόν, υπολείμματα ανθρώπων. Αυτό δεν το λέτε, αλλά το σπάτε και λέτε αρκετά μικρά υπολείμματα οστών, το τσεκάραμε αυτό, και βιολογικό υλικό το οποίο είναι λίπος. Λίπος. Δεν έχει κρεατάκι, που φτάσαμε τώρα, μιλάμε στους ανθρώπους, λες και παραγγείλουμε παϊδάκια. Αυτά όμως τα οστά και τα βιολογικά υλικά δεν είναι υπολείμματα. Δηλαδή, να το πούμε πολύ απλά ως εξής. Έστω ότι θέλαμε εμείς να φτιάξουμε τον άνθρωπο. Έτσι, πώς, για μια φορά, ένα καιρό ήταν ο άνθρωπος. Και πάμε στα IKEA του δημιουργού. Και παίρνουμε λίγα μαλλιά, λίγα αυτά, λίγο από εδώ και προσπαθούμε να φτιάξουμε τον άνθρωπο βιολογικά. Το λίπος και τα μικρά οστά δεν είναι υπολείμματα του ανθρώπου. Πώς φτιάχνουν τα παιδάκια σας στην πλαστελίνη και μετά πάντοτε περισσεύουν κάτι μαλακίτσες σας με την πλαστελίνη και κάνετε εσείς αυτό, δημιουργείτε ένα μπιλάκι και μετά το σπάτε στη μέση και πάτε και κολλάτε. Κοίταξε εδώ και τα φτάκια, τσίκι τσίκι. Τσίκι τσίκι. Έτσι, σαν τον Τωτό που λέγε και άμα αυτός μεγαλώσει λέει που δεν έχει αυτιά, πού θα βάζει τα γυαλιά του, ξέρω. Εκεί, λοιπόν. Πάμε τώρα αλλού. Δεν έχει τελειώσει. Το ξυλόλιο είναι καλά, εντάξει, είμαστε καλά, τα είπαμε αυτά. Πω. Θεσσαλονίκη σήμερα θα έχει φουσκωμάρα ο Κυριάκος. Μη φάσα τρίγωνα πανοράματος. Δεν κάνει. Λοιπόν, είπαμε από εδώ, είπαμε αυτά, από εδώ, από εκεί. Παιδιά, κοιτάξτε, δείτε, εδώ είναι η ζωή, εδώ είναι και ο θάνατος. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όλοι κάποτε πεθαίνουμε. Ποια είναι η σωστή πορεία? Γιατί τώρα έχουν πάει και τα νεοταξίτικα περί καύσεως. Τέλος πάντων. Ο άνθρωπος γεννιέται, μεγαλουργεί, πεθαίνει, θάβεται. Έστω ότι μετέχει στην ελληνική χριστιανική ορθόδοξη παράδοση. Στα 3 χρόνια, 5 χρόνια, 7 χρόνια, κανονικά, αν ο τάφος δεν είναι δικός του, που είναι και αυτό πλέον, έχουμε και διαμόρφωση στο τέλος οι πλούσιοι που έχουν δικό τους τάφο και αυτοί που πρέπει να τους ανοίξουμε, γιατί είναι ουσιαστικά τάφοι ιδανικοί. Και τι μαζεύουμε? Μαζεύουμε τα οστά. Είναι μια πολύ άσχημη διαδικασία και πολλές φορές όσοι έχουν υποστεί και κάποιες χημειοθεραπείες τα λοιπά δεν λιώνουν. Συγγνώμη που τα λέω αυτά πράγματα, ούτως άλλως είναι κοντά στις 12, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Τα μαζεύουμε και είναι μια διαδικασία η οποία περιλαμβάνει και πλήσιμο με κρασί, με ίνο δηλαδή, ευλογημένο. Μετά στεγνώνουν, τα βάζουμε σε ένα κουτί, το οποίο το κουτί αυτό λέγεται οστεοφυλάκιο. Κύριε Τζαβέλα μου, γνωρίζετε αυτή τη διαδικασία. Μην σας πω, φίλο μου που έχει γραφείο τελετών, να σας στείλει τη διαδικασία αυτή, να τη δείτε ας πούμε. Και μπαίνουν σε κάποια μέρη τα οποία λέγονται οστεοφυλάκια. Είναι το οστεοφυλάκιο του ανθρώπου, το οποίο το οστεοφυλάκιο του ανθρώπου μπαίνει σε ένα οστεοφυλάκιο. Τι βάζουμε εκεί πέρα μέσα, κυρίες και κύριοι? Βάζουμε τα υπολείμματα των οστών. Σας είπα προηγουμένως και αν έχει υποστεί αυτό το μακάβριο με τη χημειοθεραπεία, πιθανόν κομμάτια με ιστούς, τρίχες και τα λοιπά, να περιλαμβάνονται μέσα σε αυτό το κομμάτι όλο και να περιλαμβάνονται σε αυτό το κουτί. Άρα, ο νεκρός που θάβεται μετά από ένα τέτοιο δυστύχημα, ευελπιστούμε να θάβεται αρτιμελής στη ζωή του, να μην έχει πάθει κάποιο δυστύχημα, να μην έχει πάθει καμία, να μην έχει κάνει καμία εγχείρηση αφαίρεσης, και τα λοιπά και τα λοιπά. Όπως λέει και ο Ζήκος στο ο Ηλίας το 16ο, εγχείρηση είναι, κάτι θα βγάλουνε, θα βάλουνε. Και λέω κάποια σημεία έτσι, γιατί αν το πάρουμε στην πραγματικότητα, καταρχήν θα φάω μπαν, αν πω
Πραγματικά αυτή τη στιγμή πόσο εκνευρισμένο είμαι. Θα φάω μπαν. Δηλαδή θα ξεκινήσω από το. Και θα... δεν μπορείτε να φανταστείτε τι θα πω. Γιατί μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Και το θέμα είναι το εξής, ότι τα υπολείμματα του ανθρώπου είναι τα νοητικά και τα υλικά. Η ελληνική εκκλησία λέει αιωνία μνήμη. Αναφέροντας αυτό στους θεολόγους, αν βρείτε έναν θεολόγο, όχι έναν ρολόγο, παπά, ναι. Λοιπόν, έναν θεολόγο θα σας πει ότι το αιωνία η μνήμη είναι 7 γενιές. Εξού και το 7 song of the 7th song. Δηλαδή, 7 επί 25, 175 χρόνια. Αν σε μνημονεύω μετά από 175 χρόνια, έχεις αιωνία τη μνήμη. Στην πραγματικότητα, πιθανόν τα δυσέγγονά σου, που δεν θα έχουν ποτέ οπτική επαφή, να μην σε μνημονεύσουν ποτέ. Παρά μόνο είχα και τον παπάρα, τον προπάπο μου, με τον Χρήστο, ο οποίος πήρα το όνομά του. Λοιπόν, τα νοητικά είναι αυτά. Τα υλικά που πάμε ανάβουμε κάνα κεράκι. Στα ψυχοσάββατα λέμε υπέρ αναπαύσεως των νεκρών κτλ. Κτλ. Τι περιλαμβάνουν, κύριε εισαγγελέα μου, υπολείμματα οστών και υπολείμματα οστών και ιστών, με γιώτα. Οστών και ιστών. Έτσι. Προφανώς λίπος δεν θα κρατήσει μετά από τόσα χρόνια. Άρα θέλετε να μου πείτε, κύριε Τζαβέλα, ότι το γεγονός ότι 9 μήνες μετά βρήκαμε κομμάτια. Να πούμε και μια άλλη λέξη. Ξέρετε, η ελληνική γλώσσα είναι παράγει πολλές λέξεις. Δεν είναι σαν την αγγλική που είναι δάνεια από όλες τις άλλες χώρες. Βρήκαμε κομμάτια από ανθρώπους οι οποίοι κάποιοι αρμόδιοι σε σάκους, νεκρόσακους του ελληνικού στρατού, τοποθετήσανε ό,τι βρέθηκε δεν βρέθηκε, τα δώσανε σε αυτούς τους καημένους που έχουν τα γραφεία τελετών, που αυτά που έχουν δει δεν λέγεται, τα βάλανε μέσα σε κλειστά φέρετρα, τα οποία τα κλειδώσαν τα λοιπά, και τα θάψαμε κάτω από τη γη. Που λέει θα δούμε τα ραδίκια ανάποδα. Και το θέμα είναι, κυρίες και κύριοι, ότι δυστυχώς πάρα πολλοί, εφόσον όπως λέει και ο κύριος Τζαβέλας, έχουν βρεθεί αρκετά, τα αρκετά είναι πάνω από 5. Θα έλεγε 3-4, έτσι. Μικρά υπολείμματα οστών, άρα κυρίες και κύριοι, και βιολογικού υλικού, άρα κυρίες και κύριοι, κάποιοι από αυτούς που είτε είχαν καινοτάφιο, είτε λέγαμε, δεν είχε, θυμάστε αυτά που λέγανε, δεν είχε πάθει τίποτα. Δεν είχε πάθει τίποτα και έλειπε ο μισός τα λοιπά, είναι κάπου εκεί. Το ερώτημα που δεν μας έχουν πει με τους τεχνικούς από την Ελλάδα και από τη Γένοβα, γιατί είμαστε μισή Ιταλική, μισή Ελληνική, είναι κάτω από το μπαζέισον, αγκόραστος μπαζέισον, τα μπάζα του αγοραστού, τα οποία έμαθα ότι σε κάποια σημεία τα σπάσαμε. Περιμένω και μια ανακοίνωση από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, που θα λέει ότι κατά την ενημέρωση από τον εισαγγελέα εφετών Λάριστος και τον αρμόδιο εφέτη ανακριτή Λάριστος και της Μαν Κλέιν Πλίτσε Πλίτσε, δεν είναι σωστά αυτά που έχουν διατυπωθεί στα μέσα μαζικής εξαπάθησης, ότι σπάσανε και σε κάποια σημεία τα τσιμέντα, γιατί μάλλον το παιδί είναι με κάποιον άλλον, μάλλον υπάρχουν υπολείμματα, πώς το λέει, αρκετά μικρά υπολείμματα οστών και βιολογικού υλικού λίπους κάτω από τον μπαζέισον του αγοραστού, που ευτυχώς ο Θεός έστει δίκης οφθαλμός ως τα πάνθωρα, τον σουτάρανε. Τώρα δεν ξέρω ο άλλος τι είναι, εντάξει, αλλά τουλάχιστον τον σουτάρανε αρκετά πλέον. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Επαναλαμβάνω πάλι, γιατί τα καλά τα μαθήματα, λέει, πώς το λέει ο Τζανακάρης, οι σύντροφοι, μάλλον τα παλικάρια τα καλά, σύντροφοι τα σκοτώνουν. Εγώ θα πω το εξής. Ο έλεγχος ο καλός με τσεκάρισμα γίνεται. Υπολείμματα ανθρώπων, 1. Υπολείμματα οστών, 2. Υπολείμματα βιολογικού υλικού, λίπος, 3. Αυτά τα τρία μαζί, το Super Union, έτσι, όχι το μη, το Super Union, δεν είναι υπολείμματα ανθρώπινων υπάρξεων. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ, τη γερμανιδοεβραία, την οποία μετά την πήγαν πάνω στο Ντατσούν και την πηγαίνανε πραγματικά συνουσιάζοντας μέχρι να την πάνε μέχρι τη Χαμάς, της βρήκαν ένα κομμάτι οστού τόσο ακριβώς, έτσι, το οποίο είναι μεταξύ της κλένης κάτω στα πόδια.
Γι' αυτό το κόκαλο που πιστοποιεί ότι πάρα πολλούς τους, από τους, πάρα πολλοί από τους Όμηρους είναι νεκροί, τους έχει σκοτώσει Χαμάς. Θυμάστε πως το έχω πει, ότι άμα δούτε Όμηρους, να μου το πούτε. Πώς είχα πει για το Μαλαισιανίο κάποια στιγμή και με λέγανε Μπαρούφα πάλι και λέγανε, εδώ το βρούμε τώρα. Τώρα το βρίσκαμε τελικά. If you found it, tell me, έτσι. Θα το πούμε κι αλλιώς. Άμα το βρούτε, να μου το πούτε. Και ρωτάω το εξής. Για το κοκαλάκι το τόσο, οι Εβραίοι έχουν μπει μέσα στη Χαμάς και έχουν σκοτώσει 14.000 άτομα. Εκ των οποίων 5.500 είναι παιδιά. Και δεν αναρωτιέται κάποιος πώς είναι δυνατόν να είναι παιδιά, γιατί τα βάζουν ασπίδα οι άλλοι. Γιατί η Χαμάς είναι χειρότερη από τους Εβραίους. Και οι Εβραίοι είναι χειρότεροι από τους Εβραίους τους απλούς που τους πήγαινε να με. Ο Χίτλερ όταν έκανε ό,τι έκανε. Κύκλους η ζωή μας κάνει. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Ένα συγγνώμη θα βρεθεί κάποιος με παντελόνια να ζητήσει από μένα. Που μου είπανε όλα τα άσχετα, όλα τα παρτσακλά, όλα τα υιοθετημένα, όλα τα μπάσταρδα που υπάρχουν στον χώρο της ελληνικής αναζήτησης, μου είπανε εμένα ότι είμαι μπαρουφολόγος και τελικά με αποδεικνύεται ότι υπάρχουν ανθρώπινα υπολείμματα. Ένα. Στην ομιλία που κάνει ο κύριος Βελόπουλος στη Βουλή, λέει ότι το ξυλόλιο έχει περιέλθει του υδροφόρου ορίζοντα. Έλα ρε, δεν το πιστεύω ρε. Είσαι τρελός, είσαι φοβερός, ε. Και αν είχε γίνει από τον Φεβρουάριο, θα είχαμε και τη γνώμη του Κασελάκη, ο οποίος θα έλεγε ό,τι μου λέει ο Τάιλερ. Δεν είναι το θέμα το συγγνώμη. Από ανθρώπους που δεν σέβομαι δεν θέλω και συγγνώμη. Λες να έχει ξυλόλιο. Κυριακό! Τι λέει το Flocus FM, έχει ξυλόλιο. Να πάθω τίποτα. Λοιπόν, κύριε Τζαβέλα μου, η ελληνική δικαιοσύνη δεν έχει κανένα όφελος να διαψεύσει κάτι το οποίο θα αποδειχτεί με μια δίκη η οποία ευελπιστώ να είναι με ανοιχτά στα στήρας. Να μην είναι σαν την εκκλησία που κρύβει το, έκρυβε για πολλά χρόνια το πιστεύω. Γιατί προτού ακούσε το πιστεύω στην εκκλησία, ακούγεται τα στήρας, τα στήρας. Όχι, δεν είναι στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ. Κλείναν οι θύρες, βγαίνουν αυτοί που δεν ήταν χριστιανοί και ακούγαν το πιστεύω. Έτσι. Θα ήταν ευχής έργων η κυρία που είχε κάνει και την τι είναι, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, αυτά τα λοιπά. Άρα είναι πάνω από εσάς που τρέχει τον αγοραστό, τον Μπέο και όλα αυτά για το τι έγινε με τις πλημμύρες. Να συμπεριλάβει και μια ανακοίνωση της που να λέει εξετάζονται οι κακουργηματικές πράξεις της ασέβειας κατά νεκρού, σκύλεψης πτώματος και ψευδής καταμαρτυρίας περί αποδόσεως σκηνώματος σε συγγενείς. Ο Φρατζής, ο οποίος κυκλοφορεί ανάμεσά μας, έκανε ό,τι έκανε. Φρατζής είναι, πώς το λέγανε, δεν θυμάμαι τώρα. Η Φρατζή ήταν αυτή νομίζω. Που την έκοψε κομμάτια, παζλ, IKEA. Λοιπόν, τελείωσε, έφαγε τα εσόβια, έκατσε 20 χρόνια, βγήκε έξω. Ωραία, τέρμα. Πέρα από τα εσόβια, είχε φάει και 10 χρόνια, 15 χρόνια για σκύλεψη νεκρού. Έχει μείνει ένα τεράστιο ερώτημα, αν έχει βρεθεί ποτέ το κεφάλι ή όχι. Είναι ένα από τα πράγματα που θέλω να ρωτήσω τον κύριο Πάνο Σόμπολο. Αυτός θα τα ξέρει σίγουρα. Έτσι, λοιπόν. Και εδώ μιλάμε ότι υπάρχει η εισαγγελία Αρείου Πάγου. Δηλαδή θα περάσω από το λεωφόρο Αλεξάνδρας, θα ανοίξω το παράθυρο σώμα από το αυτοκίνητο και θα λέω θρυλολέ! Θα φωνάζω, έτσι. Θέλετε να φωνάζω πάω Θεέ μου, ξέρω εγώ Παναθηναϊκέ μου, τι θέλετε να φωνάζω. Είμαι τρελός, τα λοιπά. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, λοιπόν, λέει στα χαρτιά ρε, στα χαρτιά ρε, είμαστε ξεφτύλες. Ναι, βρήκαμε κόκαλα. Άρα δεν σας δώσω μόνο τους νεκρούς. Ασέβεια προς τους νεκρούς. Ε, έτσι δεν είναι. Ο άλλος είπε χθες ο Ηλιόπουλος, είπε βούρκο εντός εισαγωγικών και τον πετάξανε από το κόμμα. Και ο άλλος λέει, εναπομείναν τα βαγόνια, εναπομείναν, δεν υπάρχουν και άλλα, εξαφανίστηκαν. Αρκετά μικρά υπολείμματα οστών και βιολογικού υλικού, λίπος. Θα κλείσω με κάτι τελευταίο. Βλέπατε Μακεδονία το, πώς το λέω, το Mayday. Mayday, 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 Mayday. Κάποια στιγμή έδειχνε φυγόκεντρο και μετά Mayday. Φυγόκεντρο και μετά Mayday. Φυγόκεντρο και μετά Mayday. Πολύ ωραία. Όλα
όλα. Μέχρι και ένα αεροσκάφος που κάποιος μπήκε μέσα από τους πυροβόλους όλους και μετά το στούκαρε και βρήκανε κομμάτι τόσο από το δάχτυλο, από εδώ μάλλον, από το δάχτυλο, στη σκανδάλη μέσα του περιστρόφου που από το στουκάρισμα είχε μπει στα 7 μέτρα και γλίτωσε το κομμάτι του υπολείμματος του δέρματος και πιστοποίησανε 14 χρόνια μετά ότι ο δολοφόνος ήταν ο μαύρος που είχε απολυθεί πριν από 3 ώρες. Το πρώτο πράγμα που ψάχνανε ήταν τα καταγραφικά. Και εδώ γυρνάμε και λέμε, είχε και μια περίπτωση με το ιταλικό αεροσκάφος που έφαγε τη ρουκέτα κατά λάθος από το γαλλικά που κυνηγούσαν τα λιβικά και τέτοια πράγματα. Και εδώ ξαφνικά τι μας λένε, ναι, στην αρχή ήτανε 2 καταγραφικά του εμπορικού και του Intercity, αλλά βρήκαμε το ένα που δεν βρήκαμε τίποτα και σου λέει, αφού στο ένα που δεν βρήκαμε τίποτα, τι ψάχνουμε για το άλλο, μαλακίες. Και μετά από 9 μήνες σου λέει, εσύ βρήκαμε και το καταγραφικό, ναι. Με. Δεν δουλεύει τίποτα στη χώρα. Και αν βρεθεί 50ος όγος νεκρός και αν είναι πακιστανικής καταγωγής, χωριαταρέως ο Καστάμονητης. Λοιπόν, οπότε, θα το πούμε πολύ απλά. Ντομάτα λαγκαδά, ντοματοπελτέ και αναφορά στο ξυλόλιο ότι το πρώτη φορά στη ρουκούνα φθιώτιδος, ποτέ. Ειδικότερα με στη Βουλή. Αν ακούσω κομμάτια από την εκπομπή μου στην Ελληνική Βουλή, θα πάω πρώτα στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Έχω αυθαίρετο δικαίωμα. Χρησιμοποιούν κομμάτια από τις εκπομπές μου χωρίς την άδειά μου. 2. Δεν προτίθομαι να γίνω πολιτικός ποτέ. Τέτοιες συμπεριφορές δείχνουν πόσο γαϊδούρια είναι. Και γι' αυτό δεν πρόκειται ποτέ να γίνω πολιτικός. Αλλά δεν θα πουλάνε 105 το αλεπουδάκι, 100 η αλεπού. Και τέταρτον, θα πρέπει να τα πάρει πίσω ο εισαγγελέας τα περί μη ανθρώπινα μέλη και να διαβάσει, που το έχω τώρα του Μπαμπινιώτη απέναντι, έστω και αυτά τα πράγματα, τι εστί υπόλοιμα και τι εστί μέλος. Δηλαδή, αυτό είναι μέλος. Αυτό είναι μέλος. Η τρίχα που θα βγάλω από εδώ είναι μέλος. Αν έχω, πώς λέγεται, την ουρά που λέμε πίσω, την κίστη του κόχυγκος που ανοίγει με το λεπίδι και βγαίνουν από μέσα πίον και τρίχες και τα λοιπά. Αυτά δεν είναι ανθρώπινα μέλη. Στην περιτομή το πετσάκι δεν είναι μέλος. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς. Οι Εβραίοι να με κόβουν το πετσάκι. Την πόσθη όπως τη λένε. Αυτά δεν είναι μέλη. Δεν μπορώ να σας καταλάβω ειλικρινά. Να είστε καλά. Πιστεύω ότι είναι μια κρίσιμη ώρα τώρα για να ανέβει λίγο η ελληνική δικαιοσύνη. Κάτι να ανέβει. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν ανεβαίνει ούτε η Εκκλησία, ούτε το κράτος, ούτε η κυβέρνηση και τελματώνεται και η δικαιοσύνη. Και πολύ φοβάμαι ότι με κάτι που θα σας πω μέσα εβδομάδα περί Τουρκίας, ότι υποβαθμίζονται και τα ελληνικά στρατά. Αυτά. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε ένα like. Αν είστε καινούριοι στο κανάλι, κάντε μια εγγραφή, ένα καμπανάκι. Κάνω κάθε μέρα 11 και 4 πλην ελαχίστων περιπτώσεων εκπομπή. Και πάτησε σαφώς το like. Φίλες και φίλοι, δεν ξέρω τι να πω. Ούτε ο Θεός των Ελλήνων δεν πίστευε ποτέ, όπως είχε πει και ένα τρολ με την καλή έννοια στο πρώην Twitter, στο X, ότι ποτέ άλλοτε τόσοι τσαγανακογλύφτες, ηλίθιοι, μπάζα και πυρότουβλα δεν κυβερνούν σε οποιοδήποτε αρχή αυτή τη χώρα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή τύχη, ο Θεός των Ελλήνων μαζί μας. Γεια σας.